Ναι, κύριε, καλώστε με. Γεια σας. Μα δεν θα βγουν Τετάρτη αυτά? Όχι, Τετάρτη είναι η δεύτερη αγωνιστική. Τετάρτη είναι η δεύτερη αγωνιστική. Η συζήτηση για τη δεύτερη αγωνιστική. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής σήμερα, νομίζω το ξέρουμε λογικά. Ξέρεις, τηλεοπτικές μεταδόσεις, τι ώρα που παίζουν. Από τις δεύτερες αποκλείται, το ξέρουμε τώρα. Όχι, αλλά για την πρώτη αγωνιστική λέω. Πρώτη αγωνιστική, τις ώρες μετάδοσης. Εντάξει, φαντάζομαι το Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός και το... Απιθανότατα στο Δέλτα Σίγμα να βγουν και αυτά. Θα πάνε κοντά. Ξέρεις, τώρα θα το βάλουν 8-10, θα το βάλουν 9-11. Μπαύρο, 7-7-8-8, κάπου εκεί θα το πάνε. Ναι. Κάπως έτσι ήταν και πέρυσι. Μάμα, αύριο 3 ώρα έχει Δουσού, οπότε θα το ξέρουμε. Ναι. Συνήθως ναι. Για κάποιο λόγο αυτά τα αποφασίζει το Δουσού όλα. Εντάξει, ξέρω τις θέσεις των... τι ζητάνε τα κανάλια και προχωράνε. Πάντως Κυριακές γίνονται αυτά, συνήθως. Όχι, Κυριακή τα play-off... Αν κάνουν όπως πέρσι τα play-out, θα είναι Σάββατο, Κυριακή play-off. Εντάξει, άλλως τώρα, έτσι όπως πάει το έργο από ό,τι βλέπω εγώ, θα έχουμε και δύο Τετάρτες. Καλά, μπορεί και παραπάνω, περίμενε. Δηλαδή πόσο παραπάνω, πόσο. Εάν αναβληθούν, αν προκριθούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ... είναι η δεύτερη Τετάρτη που σου λέω. Ναι. Και αν περάσουν από τους δύο... Ο ΚΑΠ είναι για τους 8 αυτή η αναβολή. Ναι, και γιατί είναι για τον ημιτελικό, αν περάσουν μετά. Εντάξει, μετά είναι πιο αργά. Εγώ λέω, μου φαίνεται, γιατί εκτιμώ ότι είναι ένα φαβορί Ολυμπιακός τέλος πάντων, για να περάσει, ότι σίγουρα πάμε στις δύο Τετάρτες. Ναι. Όχι, λέω ότι το ενδεχόμενο είναι περισσότερες. Δηλαδή μπορεί να μην είναι και καμία, να αποκλειστούν όλοι και να αυτό. Αν μπει και η αναβολή της δεύτερης αγωνιστικής. Δεν είναι καλό αυτό, να μην αποκλειστούν. Όχι, ναι, δεν το λέμε, ρε παιδί μου, ενδεχόμενα να συζητάμε. Το είπε, γέλαγε και σαρκαστικά. Χαχαχά. Ποιο εγώ. Όχι, δεν είναι. Ειδικά ο ΠΑΟΚ θέλω να περάσει με 0-5-5-0, αν γίνεται. Γιατί? Ζάγκρεπ. Με αυτού. Άμε αυτού. Κατάλαβα. Οπότε δεν πρέπει να τους πετάξει έξω με 10 γκολ αν μπορούν για να τους ξεκινήσουν μακάρι. Τέλος πάντων, για δεύτερη αγωνιστική δεν έχω καταλάβει εγώ τον Μπογκέτ. Τα έχω πει από τους άλλους, δεν τον καταλαβαίνω. Και η εθνική είναι, με κράζουν όλοι. Okay. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή τη διακοπή. Γιατί ζητάει τη διακοπή συγκεκριμένα? Για προετοιμαστεί. Ζητάει διακοπή για προετοιμασία, αλλά ο πραγματικός λόγος είναι γιατί φοβάται μην γίνει το Έλληνα δις στα play-off. Δηλαδή. Μην έχουν κανένα καυγά, κανένα ξέρει. Τρομερό μεταξύ των ομάδων και πάνε όλοι στην εκπομπή και είναι κοντρασμένα μούτρα. Κατάλαβες, και οι μισοί δεν μιλάνε στους άλλους μισούς. Γι' αυτό το ζητάει κατά βάση. Οι παίκτες να μην μιλάνε, αλλά το θέμα είναι να μην τους πει καμιά ομάδα ότι δεν πάτε. Ρε παιδί μου, και οι παίκτες μην νομίζεις. Οι ομάδες μου τα λένε, αλλά μπορεί να... Λέω. Δεν καμία ομάδα. Αν κάποιος παίκτης θα το έλεγε από μόνος και αυτός είχε καταδικαστεί από μόνος. Αλλά το ότι έχει μεταφερθεί κατά καιρούς η ένταση, ας πούμε, των αγώνων του πρωταθλήματος εθνικής, αυτό είναι στάνταρ. Πολύ πιο παλιά. Ο μια φορά δεν είχε πει ότι δεν πάω μετά από ελληνικό αγώνα. Ναι, πολύ παλιά. Ναι, πολύ παλιά. Έχει περάσει κάνα 30 ετία από τότε που μην το λες τόσο. Όχι. Το 14 στο Μουντιάλ είχε γίνει Τσμουρλής με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Τσμουρλής. Όχι, λέω, για τον Ντέμι πρέπει να είναι 20 χρόνια περίπου. Πολύ πιο παλιά. Για τον Ντέμι είναι παραπάνω. 20-25 χρόνια. Ναι, 2000. Ναι, 24 χρόνια. Ναι, 98. Ναι, σου λέω για μια περίπτωση που έχει γίνει. Ναι. Έγινε και με τον Κασάπη και με τον Ντέμι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο όνομα. Το πρόβλημα δεν είναι να μην πάνε. Το πρόβλημα είναι να πάνε και να τσακώνονται. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Δεν τσακώνονται. Να μιλούνται μεταξύ τους. Αν είναι η μένα από εδώ ή άλλη από εκεί. Τουλάχιστον θα μου κάνει δικαιολογία. Είναι μόνο για τον κόσμο, εγώ το λέω. Γιατί για την. Καλά, για την άκρη δεν σου φέρνει με τίποτα, αλλά τι να κάνουμε. Δεν θα συμβαστεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά για τον κόσμο τουλάχιστον να μην τηλεπορηθεί, γιατί θα βγάλουν εισιτήρια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι το καταλαβαίνουν και έστω και λίγο οι άνθρωποι τουλάχιστον στη Super League, προκειμένου να μπορέσουν να διευθετήσουν τα προγράμματά τους για να έρθουν να δουν τα άλλα. Καλά, και το τι συμφέρει και δεν συμφέρει, ξέρεις, είναι πάρα πολύ σχετικό. Δηλαδή, ας πούμε, σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα, λες η ΑΕΚ. Ναι. Παίζει η ΑΕΚ τώρα στον Ολυμπιακό και δεν έχει τον Γκαρσία. Δεν έχει τον Γκαρσία. Μα τον έχει τον Γκαρσία. Ρε παιδί μου, παθαίνει κάτι, παραμονή του αγώνα, δεν είναι πρώτη φορά. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει λοιπόν, και τότε. Ναι, και παίζει μετά. Λέω. Τη συμφέρει την άκρη να γίνει. Αυτό λέω εγώ ότι τα δεδομένα λέω. Σου λέει με τα σημερινά, δεν γίνεται. Τα δεδομένα. Μπορεί και με τη Λαμία να τραυματιστούν τρεις ομιγέννητο. Ναι, αλλά τα δεδομένα είναι ρευστά πολύ, αυτό λέω εγώ. 100% αλλά και άλλα παιχνίδια συμβαίνει αυτό που έχουν ακόμα πιο υψηλή ένταση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι το Παναθηναϊκό. Ναι, μπορεί ναι. Να έχει σε αυτό το μάτι να έχει αποβολή, να έχει τραυματισμούς, να έχει όλους... στην Ευρώπη τραυματισμούς και να έρθει στην ΑΕΚ να παίξει με το δευτερότερο. Μα για όλους ισχύει αυτό. Ναι, απλώς ας πούμε ο Ολυμπιακός ζήταγε την αναβολή του παιχνιδιού της αγωνιστικής, θυμάσαι με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Το ναι, τότε το θυμάμαι, πάει, κερδίζει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα.
Ναι. Εντάξει. Και μετά κάνει ένα αλλάζει κανένα σερί, αλλάζει όλο το πράγμα. Αν είχε αναβληθεί το μάτς, θα ήταν τώρα ο Ολυμπιακός, θα είχε να παίξει ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ και θα ήταν 6 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Ακριβώς. Εγώ και φέρνω ότι δεν το συμφέρει τον Ολυμπιακό. Απλά δεν ήξερα να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πάντα το ξέρεις αυτό. Τώρα όμως με τα δεδομένα που έχουμε, αν βολεύεται κάποιος είναι. Ναι, βέβαια, ακριβώς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει μάτς ενδιάμεσο. Παίζει με τον Παναθηναϊκό και μετά έχει να παίξει και ρεβάνς και την ΑΕΚ. Κακά τα ψέματα είναι πιο δύσκολο. Θα ήταν παράτορο να λέγα ότι είναι ευνοϊκό για τον Ολυμπιακό άλλωστε. Θα ήμουν εγώ ο κομπλεξικός. Ναι. Τέλος πάντων. Τι μάτς έχει για την Κυριακή, θα αρχίσουμε την προετοιμασία. Να δούμε πώς θα... Εντάξει, νομίζω ότι της δίνεται τη δυνατότητα όχι να πάει χαλαρά η ΑΕΚ, γιατί και το Τζούμπερ δεν θα έχει σε αυτό το μάτς, θυμίζω, λόγω της τιμωρίας για τη ρετ κάρτα. Τη στιγμή που θα έχει και ένα ζήτημα να δούμε τι θα γίνει με τον Γκατσίνοβιτς, για παράδειγμα, που παραμένεται να μπει, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα χρησιμοποιήσει 100%. Πότε κάνουν πρώτη φουλ προπόνηση? Σήμερα. Σήμερα, οπότε και θα υπάρχει μια εντύπωση. Ναι, μέχρι την Πέμπτη είναι αυτά, μωρέ. Ναι, άμα δεν είναι. Άμα μέχρι την Πέμπτη δεν έχουν προπονηθεί, πάει να πει ότι θα το προστατεύει. Και μετά από καιρό ιδιαίτερα τι. Ναι, γιατί και ο Άμυνα τελικά δεν έχει κάτι. Έτοιμος είναι, αλλά νομίζω ότι και αυτόν, επειδή έχει πάρει σερία αγώνων, αν του δοθεί δυνατότητα, θα το προστατεύσει με τη Λαμία ο κότσου. Ναι. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται και τι θα γίνει και αύριο, ξέρετε, με την αναβολή, αν θα γίνει. Όλα τα ρωτάζουν αυτό θα γίνει αναβολή. Της δεύτερης αγωνιστικής από ό,τι διαβάζω. Mm-hmm. Οπότε θα παίξει ρόλο και αυτό στο μυαλό του Ματίας Αλμέιδα και σχετικά με το πόσο και πότε πρέπει να ξεκουράσει ποιους. Ναι, από τη στιγμή για την οποία το ζητάει προπονητής της εθνικής, καταλαβαίνεις, θα φανεί ότι είναι αντιεθνική πράξη όταν αμέσως. Ναι, δεν το συζητάω. Εννοείται. Εγώ δεν σου λέω. Έχουμε δικαίωμα της γνώμης και εγώ δεν έχω να σου πω την αλήθεια. Αλλά για τον όποιο λόγο. Το πιο σοβαρό είναι ότι αν κάνεις προετοιμασία από την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή τέλος πάντων, μαζί σου είμαι, θα λείπουν οι 8 στους 11, έτσι. Ναι, και ακριβώς ας το πούνε από τώρα, ας πούμε, για να προγραμματίσει κάποιος το τι θα κάνει. Από την δεκάδα οι 8 που θα παίξουν θα λείπουν. Δεν έξω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι η Λίβερπουλ ή οι υπόλοιπες ομάδες του εξωτερικού που έχουν παίχτες θα πούνε ναι, ας φύγουν οι διεθνείς μας. Ο Γιαννούλης, ο Κουρπέλης. Εντάξει, είναι και λίγοι όμως αυτοί που είναι στην Ελλάδα. Και μπορεί να είναι και δύο τα παιχνίδια. Παίζει του Γιαννούλη για την ΑΕΚ, τώρα που τον είπες. Κοίταξε, η ΑΕΚ ψάχνεται για ένα αριστερό μπακ. Αν το παιδί δεν βρει στο εξωτερικό, θα είναι η προτεραιότητά του. Κάτι 3 εκατομμύρια δεν θα δώσει κανένας. Όχι, δεν είναι τόσο να δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για αριστερό μπακ, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Η ΑΕΚ τη βλέπω στον Άσο, ας πούμε, 1 εκατομμύριο, εντάξει, μια λογική. Ωραία, ναι, άμα προσφορά. Για όλες τις ελληνικές ομάδες, νομίζω ότι τα κρέα του μπακ εκεί τα αξιολογούν. Πάνω από 900 με 1 εκατομμύριο δεν νομίζω ότι καμία ελληνική ομάδα. Ναι, κάπου εκεί, γι' αυτό σου είπα 1 εκατομμύριο. Αλλά είναι το θέμα και θέλει το παιδί, γιατί εγώ αυτό που ξέρω για την Κανούλη είναι ότι προτεραιότητά του είναι το εξωτερικό. Ναι, ρε παιδί μου, του δίνεις 4, έρχεται, εντάξει. Mm-hmm. Στο εξωτερικό ξέρεις τι γίνεται, Αντώνη. Εκτός από το 1,2 μπορεί να πάρει το χρόνο, ας πούμε. Ναι. Θα πάρει και κανένα εκατομμύριο bonus fee. Ναι, ρε παιδί, ακριβώς. Όχι, εντάξει, αν το πάρει μεγάλο πρωτάθλημα δεν μπορεί να χτυπήσει τη στιγμή. Γι' αυτό το λέω. Εφόσον έχει αυτό προτεραιότητα, ό,τι και να λέμε για τον Γιαννούλη, ότι τον θέλει η ΑΕΚ, θα το θέλει ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος, δεν έχει μεγαλύτερη πολύ καλός παίκτης. Αν δεν λήξει πρώτο αυτό. Εμένα, αν μου έλεγες ανάμεσα να πάρω Τσιμίκα Γιαννούλη, θα έπαιρνα Γιαννούλη. Και εγώ Γιαννούλη θα περνά. Συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτό. Αυτά και τα άλλα, εντάξει, για το πρόγραμμα νομίζω ότι είναι καλό για την ΑΕΚ, αλλά τα προγράμματα γίνονται καλά από το χορτάρι. Δηλαδή και πέρυσι η ΑΕΚ έπαιξε και πολύ το χειρότερο από όλους. Δηλαδή έπρεπε να ξεκινήσει με Παναθηναϊκό και να πάει στην Τούμπα και να με θυμίζει ότι στην Τούμπα και πάει η ΑΕΚ με το πιστόλι στον κρόταφο. Πέρσι. Ήταν από Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. Ο παλιά Παναθηναϊκό πρώτη του Μπλεϊόθ και Τούμπα ήταν το πρόγραμμα. Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω, δεν ήταν ήττα. Όχι. Το 1-3 λέει. Το 1-3 λέει. Όχι, ήταν με τον Ολυμπιακό στην Αγία Σοφιά. Το 1-3. Ναι, το 1-3. Τον Ανοιγκό. Όχι τον Ανοιγκό. Το Μίτσελ. Ο Μίτσελ ήταν. Ναι, ναι. Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οκ. 1-3 Ολυμπιακός στη κερδίζει. 0-0 ο Παναθηναϊκός. Πάλι και. Ναι, άλλο το μάτσο κυπέλλου. Στο διάφορο που ήταν. Νομίζω πριν ήταν το μάτσο κυπέλλου από το 1-3. Αλλά τέλος πάντων δεν είχαμε σημασία. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε μια καινούργια ζωή αύριο. Όλοι. Όχι, πέρσι αυτό ήταν η σειρά της ΑΕΚ. Οκ, εντάξει. Ήταν πολύ σκληρή. Λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ σκληρή και ήταν και μάλιστα σε μια εποχή. Αυτό σου λέει, γι' αυτό λέει με το πιστόλι στον κρόταφο. Ναι, ναι. Και έπαγε και δύο φορέ στην Τούμπα για να παραμείνει στο κόλπο και μετά είχε και σε ρίτερπι. Είχε με Άρη, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ.
Ναι. Φέτος δεν είναι έτσι. Οπότε καλύτερο για την ΑΕΚ επιτέλους. Αλλά το θέμα, ξαναλέω, είναι ότι πέρυσι ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το πρόγραμμα και δεν είχε κανένα πρόβλημα, οπότε το θέμα δεν είναι και πώς με τις παίζεις, είναι να ανταποκριθείς. Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο. Θα τα πούμε του μόνο τα παίξε. Δεν κυλήγησα.